να είσαι όπως κάτι είσαι μια αυτό. Κούκλα, σε βλέπω και με αυτό το διάκοσμο και πριν, την Τράμπενα μου θύμιζες, τη Μελάνια που βγαίνει από αυτά τα γκράντε σκηνικά με τα λούσα της με αυτά από πίσω. Μην μου τα λέτε, θα τα πιστέψω στο τέλος και κοίτα τι ωραία που είναι τα φόντα σου από πίσω, να γλύψουμε και λίγο το σκηνοθέτη μας. Σε σημείο που έλεγα, φτούμισα ματιά στο κορίτσι μου. Πιστεύεις εσύ το μάτι? Τώρα είναι γνωστό ότι και το πιστεύω και ξεματιάζω. Και ξεματιάζω. Γιατί το πιστεύω και πολύ. Σε ψάχναμε το πρωί. Θέλεις λίγο να με ξεματιάσεις γιατί πάνω το κεφάλι. Όχι κυριολεκτικά. Καμιά φορά δεν ξεματιάζω έτσι. Ναι, ξεματιάζω έτσι που έλεγε και στο σύριαλ. Δεν θα σου κάνω αυτό το χατήρι. Θα έρθω μετά από εκεί να στα πω αν θέλεις. Κρίμα. Γιατί μου χάλεσε τη διάθεση τώρα. Ποιος μάτιασε τη Μαρία Σολομού. Τι έπαθε. Μόνο η Μάρτζ δεν μπορούσε να το πάθει αυτό. Λόγω εξυπνάδου. Δηλαδή, να μπει στο αμάξι και να ξεκινήσει να φύγει και να έχει χαμένα τα κλειδιά, να μην τα βρίσκει πουθενά. Δείτε λίγο τι ανέβασε στο Instagram. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα αυτή η εβδομάδα έχει μπει με χαστούκια. Τύπου μπότα σε σαλούν. Όλα στραβά. Όλα στραβά, καμία συνεννόηση, πολύ πρόβλημα. Μουτζά, να πω, γλωσσοφαγιά, δεν ξέρω τι να πει κανείς. Highlight της ημέρας ήταν ότι έχασα τα κλειδιά του αυτοκινήτου ούσα μέσα στο αμάξι όμως. Που δημιουργεί κάποιες απορίες. Πώς μπήκε η κοπέλα μέσα? Πώς άνοιξε δηλαδή αν δεν έχει κλειδιά? Αυτό το ανέκδοτο κράτησε 20 λεπτά. Με μένα να παθαίνω πάρα πολλούς έντονους παροξισμούς στη μέση του δρόμου. Να ρωτάω μέχρι και τα μαγαζιά τριγύρω αν έχουν δει τα κλειδιά μου. Πραγματικά δηλαδή. Ναι, βρήκα μετά από 20 λεπτά, ήταν στον πάτο μιας διπλής σακούλας από το σούπερ μάρκετ από τα ψώνια. Είχε πέσει το ενδιάμεσο. Δεν γίνεται. Και όμως γίνεται. Και δεν έχουν το έχω συμβεί πάθει. Απίστευτα πράγματα σε όλους μας λίγο πολύ. Δεν ξέρω αν ευθύνεται στο μάτι ή στη δική μας, δεν ξέρω, αστοχία, απερισκεψία, αμέλεια. Πολλά μπορώ με αλφα στερητικό να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Εμένα μια φορά το κορυφαίο παιδιά με κλειδί. Μου είχε συμβεί, είχα φάει τον τόπο. Τι να σας πω τώρα, είχα φέρει τα πάνω κάτω. Δεν το πίστευα. Και εγώ δεν είμαι τέρας υπομονής. Μην με κοιτάτε έτσι που φημίζομαι για τη στοϊκή υπομονή μου. Αυτή που προσπαθώ. Το δουλεύω πολύ μέσα μου. Έχει τσάντα, ένα backpack που είχα. Έχει ανοίξει μια τρυπούλα, που δεν είχα δει. Και έχει φύγει και έχει πάει από μέσα από το ύφασμα στον πάτο της τσάντας. Και ήταν έτσι, ωραία, να παίρνει πολλά πράγματα. Μπαμπάτσικη. Όλοι ξέρετε ότι κουπαλάω μεγάλες τροβάδες μέσα. Και δεν μπορούσα με τίποτα να τη βρω. Παιδιά με τίποτα. Στεναχώρια. Και πώς το ανακάλυψες, Ιώνα? Έφερα τα πάνω κάτω και κάποια στιγμή λέω δεν μπορεί. Άρχισα να ανακαλώ τι έχω κάνει. Και θυμήθηκα ότι μόνο εκεί μπορεί να τα έχω βάλει. Το βλέπω τον τίτλο στα site. Τον δραματικό συμβάν στη ζωή της Ιωάννης Μαλέσκου. Σας μιλάω ειλικρινά. Είχα απογοητευτεί. Και τελικά παίρνω έτσι με μένος και κατεβάζω πάνω κάτω την τσάντα. Και βγήκε το κλειδί. Ακούω γκρουνγκ γκρουνγκ. Πιάνω, κάνω, το νιώσα. Και έβαλα το χέρι μέσα και το έβαλα. Εμένα μου έχει τύχει με μπουφάν αυτό να πέσει στο μπουφάν μέσα. Εγώ πάντως την απορία την έχω ακόμα πώς μπήκε στο αμάξι Σολομού. Δηλαδή δεν μου την έλυσε. Μπορεί να είναι και από αυτά τα αμάξια τα οποία δεν μπαίνει το κλειδί και αρκεί να πλησιάσει. Να πλησιάσει και να ενεργοποιείται με το χέρι. Μπορεί, μπορεί. Την ίδια ζεστασιά όμως νιώθουν και κάποιοι άνθρωποι, πώς θα το συνδέσω με το επόμενο δεν ξέρω, με τη γλώσσα, όχι του σώματος Ιωάννα μου, που και αυτή τη μιλά καλά. Και την άλλη τη γλώσσα, την ελληνική τη μιλάς καλά. Σε ευχαριστώ. Άκου τώρα, το σωστό θέμα στη σωστή εκπομπή με τη σωστή παρουσιάστρια. Ποια θεωρήθηκε, ποια ψηφίστηκε ως η πιο σεξι γλώσσα? Γλώσσα εννοείς? Γιατί μπορώ να σκεφτώ κι άλλη γλώσσα. Γλώσσα. Η γλώσσα. Του μιλητού. Ναι. Ελληνική. Ισπανικά. Η ελληνική και ο λόγος είναι στο βίντεο που βρήκαμε. Για πάμε. Hi. Hi. How are you? I'm good, how are you? Κι εγώ καλά. Ooh. Huh? Τι κάνεις? Ooh. Τι έγινε? Tell me more. Μην με κοιτάς έτσι όμως, με αυτό το βλέμμα. I don't know what you're saying, but yes, I will. Okay, τι okay. Θα μιλήσεις όμως ελληνικά. Δηλαδή προσπαθώ να σου μάθω τίποτα. Right. Ναι, το εγώ right, αλλά εσύ όμως πώς θα μάθεις ελληνικά. Προσπαθούμε, αλλά τίποτα. Τι θα γίνει? Totally. Oh God, I wish I knew what you were saying. Πώς σε λένε? Oh, we have to come with this jacket. Hi. Ζεστάθηκες, ε. Uh-huh. Το ξέρω. Φαντάζομαι πολλά για σένα. Τα μάτια σου είναι απίστευτα. Wow, the whispers really just... Πες μου εσύ τι φαντάζεσαι. Mm-hmm.
It's a date. It's a date. That's what you said. It's a date. Α, το κατάλαβε. Το κατάλαβε, είναι έξυπνη. I love you. No. No? No. No. Absolutely unacceptable. Why would you do this to me? Oh. Well, there's not a ring on this finger, but you can put one there. Oh. Hi, yes, now I'm married. Hi, Mom! Να δώσουμε τα έψημα, βέβαια, στην αγγλική έκδοση του πρώτου θέματος που πήραμε το βιντεάκι. Και στο αγόρι. Και στο... Να τα δώσουμε. Να και στο BuzzFeed, που μέσα από το YouTube κάνει τέτοια τρίκ, κοινωνικά πειράματα, όπως θέλετε πείτε το. Η Ιωάννα έχει δίκιο, γιατί είναι και η εμφάνισή του, αλλά νομίζω ότι είναι και η χρειά της φωνής του, εκτός από τη γλώσσα. Αρχικά να σας πω κάτι. Πόσες φορές, σε μικρότερη ηλικία, ακούγαμε ραδιόφωνο, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και φανταζόμασταν άντρες, και ερωτευόμασταν. Και φανταζόμασταν τα πρόσωπα. Φανταζόμασταν τα πρόσωπα. Αυτή ήταν και η μαγεία του να ακούς κάτι και να μην το βλέπεις. Ναι, αλλά Ιωάννα, να σου πω κάτι. Και είναι ο τρόπος, είναι η χρειά, είναι το βάθος της φωνής. Αλλά άμα δεν ήταν το παιδί εδώ, που μοντέλο, θα σου έλεγα εγώ και για χρειές. Ιωάννα, να σου πω κάτι όμως. Δεν τον είχαν δει, πες μου, Μάρτζη. Συνήθως, αυτό που λες για το ραδιόφωνο, έχεις δίκιο. Συνειρμικά πάει ότι είναι ένας κούκλος ή μια καλονή. Συνήθως είναι το ακριβώς αντίθετο. Έτσι έχει λένε. Ωραία φωνή και δεν είναι ωραίος εμφάνιση. Εντάξει, έτσι λένε. Εσύ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν είναι κανόνας και αν είναι. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που έχει και ωραία φωνή και ωραία εικόνα, δεν ξέρω. Και εντάξει, όλα τα καλά γενικά. Εκεί ο Θεός που λες, έδωσε ρέστα, βρε παιδί μου. Δηλαδή, ας πούμε, απολαμβάνω σε μένα, ναι, γιατί έχω κάνει και ραδιόφωνο, είναι μέσα αυτό που λες. Ναι. Ακού τι λέει. Λοιπόν, την αγαπώ. Και όντως ισχύει αυτό, να ορίσετε μια τέτοια περίπτωση. Θα σας βάλω δύσκολα, αν θέλετε. Να σας πω κάτι, παιδιά, δεν έχει να κάνει με, απαραίτητα με αυτό που λες. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που το λες. Και εσύ στο κομμάτι του τι μας διηγείρει, τι μας αρέσει, τι μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά, έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που το λέμε. Και η χρειά έχει μεγάλο τρόπο. Η χρειά, βέβαια. Το δηλαδή, συνέστημα το οποίο βάζεις. Σωστά, δηλαδή να γυρίσω και σου πω, δώσε μου δύο κομμάτια παστίτσιο. Καλά, θα γελούσα. Πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Μ' αρέσουν όμως αυτά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα ελληνικά, αν τα μιλάς και ωραία, σωστά, είναι top. Ερωτέψιμη. Θα κάνω ένα quiz μετά για σας. Πιο δύσκολο, όχι με τη γλώσσα, ούτε με τη χρειά της φωνής, ούτε με. Θα την κάνω... Θα γεμίσω το video wall με πατούσες. Πατούσες. Ναι. Πέλματα. Πατούσες. Γιατί ναι, ναι. Πατούσες έτσι τα ποδαράκια, για να μου πείτε αν τα αναγνωρίζετε. Η μία πάντως στην Ελλάδα είναι η πιο διάσημη πατούσα για όνομα του Θεού, είναι το Θανάση του Ευθυμιάδη, ο οποίος αφού ανέλυσε το θέμα της δυσκυλιότητας, αφού χόρεψε στη βροχή, αφού έβγαλε τη μίξα από το ρουθούνι με εκείνο μα το σιφόνι, Θεέ μου, Παναγία μου, με εκείνο το εφιαλτικό πλάνο. Είπε να πάμε σε αυτή τη συμβουλή που είναι η επόμενη. Mm. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο του σώματος θα είναι το επόμενο, ένα challenge για μένα. Όπου με το μήνυμα ελευθερώστε τις πατούσες, ο αγαπημένος Θανάσης Ευθυμιάδης μιλάει για ότι θέλουν μια ελευθερία η πατούσα. Δεν θέλει παπούτσι, πρέπει να ανασένει, ναι, για να μην βγάζει το μύκητα, για να μην βρωμοκοπάει, για να μην όμορφα μεσημεριάτικα καλή όρεξη.